σαν ζευγάρι δεν είστε μαζί με τον, με τον μπαμπά σας, ναι. Ναι, με τον Κωνσταντίνο, έγινε με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο έτσι σαν χαρακτήρες, οπότε και εξάλλου αυτό είναι κάτι που αφορά στην προσωπική μας ζωή. Και οι δύο δεν είχαμε ποτέ προβάλει την προσωπική μας ζωή, πέραν το ότι επειδή ήμασταν και οι δύο ηθοποίοι, αναγκαστικά ξέρανε ότι είμαστε μαζί και όποτε παίζαμε μαζί, μπορεί να κάναμε μία φωτογράφηση μαζί στα πλαίσια της παράστασης. Γιατί έχετε συνεργαστεί και αρκετές φορές. Και τώρα συνεργάζεστε. Και τώρα συνεργαζόμαστε, ναι. Και είναι μεγάλη χαρά μου που συνεργάζομαι με τον Κωνσταντίνο. Πώς γίνεται αυτό? Κοίταξε, θαυμάζουμε πολύ ο ένας τον άλλον στη δουλειά. Και ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα στη δουλειά, ούτε υπήρχε κάποιος που έχουν κάποια ζευγάρια που λέμε ότι έχουμε λίγο ανταγωνισμό. Ίσα-ίσα υπήρχε μεγάλη στήριξη του ενός προς τον άλλον και αυτό ισχύει ακόμα. Και σίγουρα η δουλειά δεν ήταν ποτέ ένα από τα θέματά μας όταν ήμασταν ζευγάρι, αρνητικό, ήταν πάντα, λειτουργούσε θετικά. Για να καταλάβω λίγο κάτι. Εμείς το είχαμε αναφέρει έτσι στην εκπομπή και μάλιστα θυμάμαι τότε είχα πει και ότι πάντα χαμηλών τόνων ζευγάρι, ποτέ δεν προκάλεσε. Άρα προφανώς και αυτή η εξέλιξη έγινε με τον ίδιο τρόπο. Είναι καιρός. Είναι αρκετός καιρός, ναι. Και δεν είχε βγει προς τα έξω. Μέχρι εμείς να... Εσείς δεν το θέλατε. Δεν προέκυψε κιόλας, γιατί τώρα δουλέψαμε μαζί, οπότε υπήρξε ερώτηση σε συνέντευξη επειδή δουλεύαμε μαζί για το πώς είμαστε στο σπίτι και απάντησα. Διαφορετικά, εάν δεν μας ρώταγε κάποιος, δεν υπήρχε περίπτωση να... Να το πεις από μόνη σου. Ναι, γιατί... Λόγω της παράστασης, λοιπόν, ναι. Δεν μπορείς να πεις και ψέματα, δηλαδή ναι, αυτό ναι. Δεν είναι κάτι που το κρύβαμε. Δεν το κρύβατε. Απλώς εγώ από μόνη μου δεν θα μιλήσω ποτέ για κάτι προσωπικό μου. Ακόμα και με τους... ανάγκη, μην το μάθουν, ας πούμε, να το πω καλύτερα από μόνη μου. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε αυτό, να το είχατε συζητήσει. Το σκεφτήκαμε, αλλά θεωρήσαμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Όπως και έγινε. Κάποια στιγμή ήρθε μόνο του και έγινε. Δεν είναι κάτι που το κρύβαμε. Δηλαδή, το κοντινό μας περιβάλλον το γνώριζε. Δεν είναι ότι λέγαμε, α, είμαστε μαζί. Ούτε είχατε ζητήσει, παιδιά, μην το γράψετε, δεν θέλουμε. Όχι, όχι, δεν έτυχε να τεθεί τέτοιο ζήτημα. Άρα, για μένα είναι γενικά και ο τρόπος που ζει κάποιος. Γιατί ο τρόπος που ζει σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένες επιλογές παρέας για το αν θα μεταφέρουν κάτι. Ναι, ναι. Όλα είναι μία αλυσίδα τελικά. Και είμαστε και οι δύο αρκετά κλειστοί σαν άνθρωποι. Δηλαδή, και εγώ δεν μιλάω εύκολα για κάτι προσωπικό μου, ακόμα και με τους φίλους μου. Θα επιλέξω πότε θα πω κάτι. Όχι γιατί είμαι κρυψίνους, γιατί έτσι μπορεί να θέλω να το βιώσω πρώτα και μετά να το αποκαλύψω. Εκ των υστέρων. Ναι, ναι. Στο παιδί πώς το χειριστήκατε? Προσπαθήσαμε να το χειριστούμε από την αρχή με απόλυτη ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι είναι καλό και τι όχι. Συμβουλευτήκατε κάποιον? Ναι, συμβουλευτήκαμε κάποιον, αλλά είχαμε ήδη ξεκινήσει να μιλάμε. Απλώς επειδή υπήρχε η αγωνία, μήπως κάτι δεν κάνουμε. Δεν υπάρχει βέβαια σωστό και λάθος. Γιατί οι άνθρωποι είναι. Έχει αυτούς τους γονείς. Και σίγουρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τα δεδομένα μας. Τώρα από εκεί και πέρα. Απλώς μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έχει σκεφτεί σαν τρόπος. Ναι. Κάποιες λέξεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ίσως. Που... Ειδικά όταν είναι τόσο μικρό το παιδί, που μπορεί κάποια λέξη να τη μεταφράσει διαφορετικά, οπότε πρέπει να είσαι πάρα πολύ ακριβής στο τι λες και πώς το λες, για να μην πηγαίνει το μυαλουδάκι του κάπου αλλού. Αλλά νομίζω ότι μια χαρά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, δεν ξέρω. Όλα καλά, εύχομαι. Ελπίζω, ελπίζω, ελπίζω. Και στην παράσταση? Στην παράσταση είμαστε στο Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, από 18 Φεβρουαρίου, στη Φαλακρή Τραγουδίστρια του UNESCO. Σε σκηνοθεσία της Μέρης Ξανθοπουλίδου, με την οποία εγώ συνεργάστηκα και πέρσι, με τον Αλέξανδρο Μιλωνά, την Ευγενία Αποστόλου, τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο, τον Σοκράτη Πατσίκα, την... Έχω χαρτάκι για να μην ξεχάσω. Να βοηθήσω εγώ. Θες, Σοφιάνα Θεοφάνους. Σοφιάνα Θεοφάνους. Νομίζω τους είπαμε όλους.